Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, ευχαριστώ. Πώς το εισπράξατε εσείς το πόρισμα της κυρίας Λαπτήρη? Πρώτα θέλω να πω ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας διαχρονικά ήταν υποστελεχωμένες. Από τον καιρό που μπήκα εγώ στην υπηρεσία, πριν σχεδόν 45 χρόνια, κατ' επανάληψη ζητούσαμε στελέχωση. Πολλές φορές εδέσαμε και τους φακέλους, όπως ανέφεραν τώρα η κλαδική ότι θα το κάνει, και δεν τους εβλέπαμε, αλλά πάντοτε οι λειτουργοί, παρόλη την απαγοήτευση τους που δεν προσλαμβάνε των ικανοποιητικών προσωπικών και ο φόρτος ήταν πάντοτε μεγάλος, δούλευαν και απογεύματα και Σαββατοκυρίακα για να βγάλουν τη δουλειά. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις οικογενειακής βίας που είναι πολύ σοβαρές. Τώρα, φαίνεται ότι εδώ κάτι δεν πήγε καλά. Άλλαξαν 7 λειτουργοί σε ένα χρόνο. Αυτό είναι αδιανόητο για μένα. Δεν ξέρω γιατί έγιναν όμως. Πρέπει να ξέρουμε και γιατί άλλαξαν. Ήταν λειτουργοί από αυτούς άλλων ειδικοτήτων που μπαίνουν στην υπηρεσία με μια αλλαγή των σχεδίων υπηρεσίας και μόλις έβρουν δουλειά, άλλοι φεύγουν και αντικαθίστανται από άλλους. Δεν ξέρω. Γιατί είναι αδιανόητο να γίνει αυτή η αλλαγή. 7 λειτουργοί. Είναι αδιανόητο. Διότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια στον λειτουργό που βλέπει, ιδιαίτερα τούτες τις περιπτώσεις, διότι πρέπει να υπάρξει και μια συνεργασία, να σε αποδεχτεί η οικογένεια, να μπει στην οικογένεια, και χρειάζεται κάποιος χρόνος, αντιλαμβάνεστε, να σε εμπιστευτούν. Δεν ξέρω όμως γιατί έγινε αυτή η αλλαγή. Για μένα είναι αδιανόητο. Εσείς συμφωνείτε με τους λειτουργούς που αντιδρούν τώρα και θεωρούν ότι έχουν θυματοποιηθεί μέσα από το πόρισμα της κυρίας Λωτήρη? Όχι. Εάν κάποιοι λειτουργοί φταίν, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους δηλαδή, για σοβαρούς λόγους, πιστεύω ότι πρέπει να λογοδοτήσουν. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, αλλά επειδή η περίπτωση ήταν γνωστή στην οικογένεια, φυσικά ήταν μια δύσκολη περίπτωση κατ' εμένα. Τη διαχειριστήκατε εσείς αυτή την περίπτωση? Όχι, εγώ έχω 15 χρόνια που έφυγα από την υπηρεσία. Φαίνεται όμως ότι είναι δύσκολη από ό,τι βλέπω, και δεν υπήρχε και συνεργασία από την οικογένεια. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο μέρος της οικογένειας που να συνεργαστεί και να στηριχτεί αυτόν τον παιδί. Κατάγγελε όμως η μητέρα του. Κατάγγελε η μητέρα, ναι. Εντάξει, έχουν και οι υπηρεσίες μας κάποια σοβαρή ευθύνη. Έπρεπε αυτή η περίπτωση να τεθεί ενώπιον μιας επιτροπής. Παλιά είχαμε πολυθεματικές ομάδες που δεν ξέρω τώρα πόσον λειτουργούν. Είναι πολύ σοβαρή περίπτωση και έπρεπε να τεθεί σε συζήτηση σε πολυθεματική ομάδα που να συμμετέχει και η επαρχιακός, και εμείς είχαμε και εκπρόσωπο από το κεντρικό γραφείο να ενημερωθεί και η διευθύντρια. Φαίνεται όμως ότι δεν έγινε σωστή αξιολόγηση από τους λειτουργούς των κινδύνων που είχαν αυτά τα παιδιά. Εκτός από μία λειτουργό που ακολούθησε, ναι, ναι, όλη τη διαδικασία, αλλά έφτασε μέχρι εκεί και δεν πήγε ένα τώρα βήμα παρακάτω. Δεν ξέρω και τους λόγους γιατί αλλάχτηκε αυτή η λειτουργός. Και εμείς ρωτήσαμε χθες την κυρία Λωτήδου, μας λέει άγνωστο. Μίλησα και εγώ με την κυρία Λωτήδου, δεν μου είπε τον λόγο, γιατί συναντηθήκαμε σε έναν άλλο σταθμό. Δεν ξέρω τους λόγους γιατί αυτή είναι η λειτουργό. Λειτουργός που έφυγε, λειτουργός που πήγε μετάθεση, πήγε σε άλλο γραφείο, άλλαξαν καθήκοντα, δεν ξέρω. Το μεγαλύτερο ερώτημα για εσάς όταν είδατε όλη αυτή την πληροφόρηση μέσα από το πόρισμα, ποιο ήταν, κυρία Παπασάβα? Κοίταξε, είναι πολύ λυπηρό, διότι χάθηκε ένα παιδί. Προβληματίζει πάρα πολύ. Ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται από αυτά όλα που ακούσαμε, ζητούσε βοήθεια. Εκράβγαζε για βοήθεια. Τι κάνει ένας λειτουργός όταν τα βλέπει αυτά, όταν του ζητά βοήθεια ένα παιδί? Εφόσον δεν υπήρχε καλή συνεργασία από την οικογένεια, έπρεπε να βγει διάταγμα του δικαστηρίου ή να μετακινηθούν τα παιδιά ή και με τη συνεργασία της αστυνομίας. Εάν φαίνεται ότι δεν μπορούσε να συνεργαστεί η οικογένεια λόγω των δικών της δυσκολιών, έπρεπε να βγει διάταγμα δικαστηρίου, να μπουν στην οικογένεια. Και αν δεν υπήρχε συνεργασία με την βοήθεια του κοινωνικού λειτουργού, να μετακινηθούν τα παιδιά, αν αντιμετώπιζαν τόσα προβλήματα. Ξέρετε, οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θα αποφύγουμε να τις αναφέρουμε, ναι, ναι, για τη μνήμη του παιδιού, είναι τόσο χτύπητα όλα εκείνα που συνέβαιναν. Εφώναζε η περίπτωση για βοήθεια. Εφώναζε αυτόν τον παιδί. Έτεινε τα χέρια του για να βοηθηθεί. Δεν ξέρω όμως τι έγινε.
Κανονικά τι γίνεται. Πείτε, οι λειτουργοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δεν τους ελέγχει κανείς, δεν τους ρωτάει κανείς. Γιατί γίνεται τώρα μια συζήτηση, εγώ αν δεν ήξερα, δεν με ενημέρωσα. Ο λειτουργός της βάσης που πάει στο σπίτι και βλέπει την οικογένεια και τέτοια, έχει επόπτη ή συντονιστή, με τον οποίο συζητά. Και εάν είναι δύσκολη περίπτωση, καλούνται και άλλοι ειδικοί για να δουν πώς θα προχωρήσουν. Φαίνεται όμως οι λειτουργοί βάσης που ήταν σε αυτήν την περίπτωση, δεν ενημέρωσαν τους ανωτέρους τους, εκτός από μία. Αν δεν ενημερώσουν, οι ανώτεροι δεν οφείλουν να καλούν και να ζητούν ενημέρωση. Κάθε ένα χρονικό διάστημα, νομίζω τώρα είναι κάθε 18 μήνες, όσοι κάνουν δύσκολες περιπτώσεις, ειδικά οικογενειακής και τέτοια, τα συζητούν με τον υπεύθυνο, εάν θα συνεχίσει η βοήθεια, εάν θα κλείσουν, εάν θα αλλάξει η κατηγορία. Παλιά κατηγοριοποιούσαμε τις περιπτώσεις. Είχαμε περιπτώσεις Α που ήταν πολύ σοβαρές, Β και Γ. Και στις Α έπρεπε ο λειτουργός να επισκέπτεται την οικογένεια κάθε εβδομάδα. Στις Β κάθε 15 μέρες και στις Γ μία φορά τον μήνα. Και αναλόγως αξιολογούνταν οι περιπτώσεις, εάν βελτιώνονταν, αν χειροτέρευαν οι κατάστασεις και άλλασαν και οι κατηγορίες. Πόσες περιπτώσεις αναλογούν σε κάθε λειτουργό? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί ακούμε διάφορα από χθες. Λένε εμείς θα μείνουμε στους 20 ευαγγέλους. Κάναμε πολλές φορές μελέτες και συνεργαστήκαμε και με υπηρεσίες του εξωτερικού. Στο εξωτερικό οι λειτουργοί που χειρίζονται δύσκολες περιπτώσεις έχουν 20 μέχρι 25 περιπτώσεις να χειριστούν. Οι δικοί μας λειτουργοί δυστυχώς είχαν από 80 έως 100. Άρα έχουν δίκαιο εδώ που φωνάζουν οι άνθρωποι ότι πώς να δώσω τη δέουσα σημασία. Δεν είπα ότι δεν έχουν δίκαιο. Το ξέρω, όχι, το κάνω εγώ ως σχόλιο. Έχουν όμως δίκαιο οι λειτουργοί. Στην περίπτωση του Στυλιανού λέει η Επίτροπος ότι δεν είναι θέμα αποστελέχωσης. Εντάξει. Ήταν άλλα ζητήματα. Επειδή εγνωρίζαν την περίπτωση, στην περίπτωση του Στυλιανού έπρεπε, πιστεύω, να δείξουν παραπάνω ενδιαφέρον οι λειτουργοί που επισκέπτονταν την οικογένεια και γνωρίζαν την περίπτωση. Τώρα, το ότι αυτό το τμήμα έχει προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στην κυπριακή κοινωνία, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Διότι εγώ μπήκα, ήμουν προηγουμένως στο τμήμα και ξαναμπήκα αμέσως μετά την εισβολή. Δούλεψαν οι λειτουργοί, μπορώ να πω, σκυλίσιμα για να βοηθήσουν τον κόσμο τότε να καταλάξει, να κατασταλάξει σε συνοικισμούς, να στεγαστεί, να φάει, να ντυθεί. Δούλεψαν οι λειτουργοί και μέρες και νύχτες και Σαββατοκυρίακα και όλα. Δεν μπορούμε με μια μόνο κοντιλιά να λέμε ότι είναι άχρηστο το γραφείο ευημερίας. Υπάρχουν εξαίρετοι συνάδελφοι και κοινωνικοί λειτουργοί και άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι προσελήφθηκαν αμέσως μετά την εισβολή, εκπαιδεύτηκαν και βοηθήσαν το τμήμα και έγιναν και κάποιοι ήταν εξαίρετοι. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πάνε να δουλέψουν, γιατί τίθεται και ένα ερώτημα πόσα παιδιά είναι ακόμη στο σύστημα που μπορεί και τώρα να φωνάζουν. Σίγουρα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπεις να έχουν χάσει την όρεξή τους και τη διάθεση. Είναι όλοι απαγοητευμένοι. Με όποιον μιλήσεις, μπορεί κάποιοι έχουν και δάκρυα στα μάτια τους, είναι στενοχωρημένοι με αυτή την κατάσταση. Διότι σου λέω ότι υπάρχουν εξαίρετοι που δουλεύουν και συνεχώς η υπηρεσία τους απαγοητεύει. Εγώ πιστεύω ότι για να διορθωθούν τα πράγματα πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση στο τι υπάρχει. Να προσληφθεί προσωπικό και να προσληφθούν κοινωνικοί λειτουργοί να κάνουν κοινωνική εργασία. Εάν χρειάζονται ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί, να προσληφθούν. Εκείνοι όμως που θα είναι σε πρώτη γραμμή να στηρίξουν τις οικογένειες πρέπει να είναι κοινωνικοί λειτουργοί. Πρέπει να γίνει εξειδίκευση. Και θα ασχολούνται με τις δύσκολες οικογένειες, με τις υιοθεσίες, με τη βία, με όλους τους ξένους που έχουμε σήμερα. Διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όλη την προσφυγιά των ξένων σήμερα. Ναι, και άκουγα και είδα και χθες την ανακοίνωση των ανθρώπων του Γραφείου Ευημερίας που λένε ότι εμείς πρέπει να μοιράζουμε τα κουπόνια σε 6.500 πολιτικούς πρόσφυγες. Είναι δουλειά δική τους τελικά, κύριε Παπασάβα, ή θα πρέπει να το αναλάβει άλλο ή άλλη υπηρεσία? Κανονικά δεν πρέπει να είναι να μοιράζει κουπόνια. Έτσι, κοινωνική εργασία. Αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται κάποια πράγματα. Φυσικά, μοιράζονται στα κουπόνια, μπορεί να κάνεις και άλλη δουλειά μαζί τους, μπορεί να τους βοηθήσεις. Ναι, απλά έφεραν ένα παράδειγμα, ναι, εντάξει, για να δείξουν ότι κάνουμε και πράγματα που δεν πρέπει. Ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις όπως τους Στυλιανούς. Διότι έχουν πολύ φόρτο εργασίας και ξέρετε, σήμερα
Εκτός του ότι έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, τα προβλήματα είναι και πολύ πολύ πλοκότερα από ό,τι παλιά. Έχουμε πολλά προβλήματα. Έχει ναρκωτικά σήμερα, η βία αυξήθηκε, τα διαζύγια, όλοι οι ξένοι. Είναι πολλά τα προβλήματα. Εγώ αυτά που χαρακτηρίσατε πριν φακέλους, ας πούμε, του υψηλού κινδύνου. Πόσοι μπορεί να είναι στο γραφείο ευημερίας σήμερα? Είναι πάρα πολλοί φακελοί υψηλού κινδύνου. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας λέω, πριν κάποια χρόνια που ήμουν, επειδή συμβήκαν κάποια έτσι προβλήματα, όχι τόσο σοβαρά φυσικά, να χάσουμε έναν παιδί, ξέρω εγώ, και επειδή δεν μας άκουε κανένα, σε κάμναμε εισηγήσεις, φτάνα μέχρι τη διεύθυνση και κάποτε μέχρι το Υπουργείο. Και δεν προχωρούσα. Δηλαδή, δεν μας έδωκε κανένα τη σημασία που έπρεπε να δώσει σε αυτό το τμήμα. Μέχρι που άρχισαν να γίνονται τα κακά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε και απόφαση δικαστηρίου με την Ελένα τη Φραντζή. Και λέει, τώρα που έγιναν τα κακά, δεν έγινε τίποτα. Και άλλαξε τίποτα. Ναι, ενδεχομένως να τρέξουν τώρα με αφορμή αυτό που έγινε με το Στυλιανό. Εγώ πιστεύω ότι για να υπάρξουν σωστές συνθήκες εργασίας, για να μπορέσουν οι λειτουργοί να βγουν από πάνω, να αποφορτιστούν, διότι είναι όλοι φορτισμένοι σήμερα, σου λέω, είναι πολύ στενοχωρημένοι και πολλούς που τους βλέπω, προσπαθώ να βρω κάτι αλλού να φύγω. Δηλαδή, παρόλο που έχουν κυβερνητική δουλειά, θέλουν όλοι να υποβάλουν παρέτηση. Θέλουν να φύγουν, διότι δεν αντέχουν την πίεση. Μα είναι πολύ δύσκολο να φορτίζεσαι όλη μέρα και να πηγαίνεις τη νύχτα σπίτι σου, χωρίς να έχεις στήριξη και βοήθεια. Και να βλέπεις ότι φταίς και για το. Και να βλέπεις ότι φταίς και που πάνε να τρως και πάτσους. Πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση το τι υπάρχει. Τι χρειάζεται να γίνει? Να γίνει καταμερισμός της δουλειάς. Η οικογενειακή βία, οι οικογένειες που έχουν προβλήματα, οι ξένοι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, να γίνει εξειδίκευση. Να στελεχωθούν σωστά οι υπηρεσίες και με διοικητικό προσωπικό, που να είναι σε θέση να κάνει εποπτεία. Και αν δεν κάνει ο λειτουργός τη δουλειά του, να τον πιάει που το φτύνει, έτσι να το πω κυπριακά, για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Απλά ξέρετε, όταν ακούς αυτούς που έκαναν το πόρισμα να σου λένε την ελάχιστη βοήθεια να είχε το παιδί, εντάξει, μπορούσε συμφωνώ. Σήμερα να ζει. Συμφωνώ. Είναι εκεί που τίθενται όλα τα γιατί και εντάξει. Να βρούμε τα λάθη. Έχουν δίκιο και αυτοί που τα λένε αυτά. Πρέπει να βρούμε τα λάθη, πρέπει να στηριχθούν οι λειτουργοί με σωστή διοίκηση, με την εξειδίκευση, με την υποστήριξη, να γίνουν νέες δομές για να μην θρυνήσουμε άλλα παιδιά. Διότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Που είναι υπό την επίβλεψη του γραφείου. Μπορεί να εσώσαμε πολλές περιπτώσεις και με τα ιδρύματα και έχουμε και περιπτώσεις που βοηθήσαμε και σήμερα είναι αξιόλογοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποκατεστημένοι και επαγγελματικά και με ψηλές θέσεις, παιδιά που βγήκαν από τα ιδρύματα μας. Ξέρετε, τούτα τα καλά που κάνει το γραφείο ευημερίας δεν φαίνονται. Αν γίνει κάτι κακό, που δεν. Κανονικά δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά. Εντάξει, όταν. Επειδή όμως εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι τα καλά δεν παίρνουν τόση έκταση ή δεν φαίνονται καθόλου. Καθόλου. Αλλά όταν έχει. Σίγουρα. Έλενα Φραντζή, μετά έρχεται το 13χρονο στην Λαμιακά που επιφέρει το Σάρο Σαϊφί. Τώρα έρχεται τώρα αυτό. Και βλέπει ότι παντού είναι ενδεχόμενες ευθύνες και να χάνουμε ένα άτομα με αυτόν τον λόγο είναι πολύ λυπηρό. Δεν το συζητώ κάτω δεν αλόγω. Αλλά πρέπει να παρευθούν πολιτικές αποφάσεις και να στηριχτεί αυτή η υπηρεσία. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι.